Κλειδώνουν τις επόμενες μέρες οι υποψήφοι των 27 κρατών μελών για το Κολέγιο των Επιτρόπων. Οι 22 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, έχουν ήδη αποστείλει το όνομα του εκλεκτού τους στην Πρόεδρο της Κομισιόν, ενώ εκκρεμούν οι υποψήφοι της Ιταλίας, της Δανίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Βουλγαρίας, ώστε να συμπληρωθεί η λίστα και να αρχίσει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να μοιράζει τα χαρτοφυλάκια στους υποψήφιους επιτρόπους. Στο σύνολό της λοιπόν αυτή η σύνθεση, η υποψήφια σύνθεση θα ανακοινωθεί και θα αρχίσουν οι διαδικασίες ακρόασης στις αντίστοιχες κατά αρμοδιότητα επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν όλες οι διαδικασίες ακρόασης ολοκληρωθούν επιτυχώς και έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα, θα συμβούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει ως σύνολο τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποδώσει τον διορισμό ουσιαστικά των επιτρόπων και της νέας επιτροπής. Η εισόδα Μία Κουόντον, η έκκληση της Φόντερ Λάιεν για ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο κολέγιο, αφού από τις 22 χώρες που κατέληξαν σε υποψήφιο, μόλις οι 5 προτείνουν γυναίκα για τις Βρυξέλλες. Μία εξ αυτών είναι η ίδια η πρόεδρος της επιτροπής, ενώ η δεύτερη από τις 5 είναι η Κάια Κάλλας, η οποία θα παραλάβει τη σκυτάλη από τον Τζοζεπ Μπορέλ. Υπενθυμίζεται ότι εκλεκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη θέση του Επιτρόπου της Κύπρου είναι ο Κώστας Καδής, ακαδημαϊκός και πρώην Υπουργός Υγείας, Παιδείας και Γεωργίας.